Λοιπόν, πάμε να δούμε ζυγούς. Για τους ζυγούς, σήμερα είναι μία από τις μέρες που γενικώς καλό είναι να ψάξετε να βρείτε όσο γίνεται. Έτσι, λίγο ηρεμία, λίγο ψυχική ηρεμία, πνευματική ηρεμία. Δεν είναι μία περίοδος η οποία είναι χαλαρή και το ξέρετε πολύ καλά. Πιέζεστε με πάρα πολλούς τρόπους. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι πολλές φορές το να λες ότι έχω άγχος και θα προσπαθήσω να το αποβάλω, αλλά χωρίς να κάνεις κάτι, δεν βγαίνει. Δεν λειτουργεί. Ακόμα και η ηρεμία θέλει μία πειθαρχία. Δηλαδή θέλει μέσα στο πρόγραμμά σου να βρεις, να φτιάξεις μόνο σου χρόνο για να ασχοληθείς με την ηρεμία σου. Μπορεί να είναι 20 λεπτά αυτά που έχεις να διαθέσεις, 20 λεπτά όμως που πρέπει να τα διαθέσεις για να ηρεμήσεις. Αν περιμένετε να σκάσει η ηρεμία ξαφνικά, ας πούμε, να σας χτυπήσει την πόρτα, όχι. Η ηρεμία γενικά δεν σκάει ξαφνικά. Όχι, δεν σκάει. Άρα πρέπει ο καθένας μας, και το λέω αυτό γιατί. Okay, όλοι στα οροσκόπια μας έχουμε παράγοντες σε ζώδια που βάλλονται ιδιαίτερα αυτόν τον καιρό. Στον κρυό, στον εγώ καιρό, στον ζυγό, στον καρκίνο. Σε όλα τα οροσκόπια υπάρχουν αυτά τα ζώδια, σε άλλους πολύ, σε άλλους λίγο. Πρέπει λοιπόν για να αποφορτιστούμε, για να μπορούμε να είμαστε υγιείς, για να είμαστε καλά, θα πρέπει να βρίσκουμε όσο γίνεται να φτιάχνουμε χρόνο μέσα στη μέρα μας για να περιποιούμαστε τον εαυτό μας. Λοιπόν, τώρα, αυτή η νέα σελήνη είναι ιδανική αν θέλετε να ξεφορτωθείτε πράγματα από το παρελθόν, εκκρεμότητες, καταστάσεις που δεν τις θέλετε στη ζωή σας, να κλείσετε τέλος πάντων κάποιες εκκρεμότητες του παρελθόντος. Σήμερα όμως θα είστε προσεκτικοί στην επικοινωνία με συγγενείς, με συνεργάτες, με ανθρώπους γενικώς που μπορεί, αν αντιδράσετε κι εσείς υπερβολικά, αντιδράσουν κι εκείνοι, μπορεί να γίνει ένας πανικός.